Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να υπολογίζετε βάρη για ράουλα όταν δεν έχετε το συγκεκριμένο βάρος για το κάθε ράουλο. Σίγουρα θα χρειαστείτε μια ζυγαριά ακριβίας και διάφορα παλιά ράουλα όπως αυτά που έχω εγώ, τα οποία τα έχω τρυπήσει κάποια μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι βάρος είναι του καθένα. Αυτά τα ράουλα είναι για πιάτζο ζιπ, αλλά λογικά δουλεύει και σε άλλα μηχανάκια αυτό το σύστημα που θα δείξω. Οπότε πάμε να δούμε πώς το υπολογίζουμε. Έστω έχουμε αυτό το βαριατόρ που έχει 6 ράουλα των 4,8 γραμμάρια το καθένα. Οπότε έχουμε 6 επί 4,8 γραμμάρια ίσον, δεν έχω κομπιουτεράκι τώρα, αλλά μπορούμε να τα ζυγίσουμε. Πόσο είναι τα 6 ράουλα των 4,8 γραμμαρίων. Τα βάζω όλα εδώ στη ζυγαριά πάνω και μου βγάζει ότι είναι 28,9 γραμμάρια. 28,9 γραμμάρια σύνολο. Τώρα στην περίπτωση που εγώ θέλω να έχω 5 γραμμάρια ράουλα μέσα στο βαριατόρ, αλλά δεν έχω πεντάρια, δηλαδή δεν έχω ράουλα, 6 ράουλα των 5 γραμμαρίων, τι κάνω? Παίρνω διάφορα ράουλα, παλιά, καινούρια, ό,τι είναι, και προσπαθώ να τα ζυγίσω ώστε στο σύνολο να βγάζουν 30 γραμμάρια. Γιατί αν έχουμε 6 επί 5 γραμμάρια, που υπολογίζω ότι περίπου θέλω για τις στροφές που θέλω να δουλεύει το μηχανάκι, μας κάνει 5, 6, 30, δεν χρειάζεται κομπιουτεράκι, 30 γραμμάρια σύνολο. Οπότε πρέπει να βρω ένα συνδυασμό στη ζυγαριά που να μου κάνει 30 γραμμάρια. Προσοχή όμως! Ο συνδυασμός αυτός, επειδή τα ράουλα είναι 6, πρέπει να είναι μέχρι 3 και 3. Τι εννοώ? Δηλαδή τα ράουλα πρέπει να είναι 3 τάδε γραμμάρια και άλλα 3 τάδε γραμμάρια. Γιατί δεν γίνεται να βάλω 6 διαφορετικά ράουλα, 6 διαφορετικά βάρη μέσα στο βαριατόρ, γιατί δεν θα είναι ζυγισμένο, οπότε θα δουλεύει άλλα αντάλλον. Οπότε τώρα πάμε να βρούμε ένα συνολικό βάρος των 30 γραμμαρίων και να το βάλω στο βαριατόρ. Τώρα βρήκα το συνδυασμό που μου κάνει, βγαίνει 30,78 γραμμάρια για τα 6, όπου είναι ένα συνδυασμός. Αυτά είναι 3,5 γραμμάρια τα πάνω, να τα δείξω και μεμονωμένα. Είναι 3,4 με 3,5 και τα άλλα είναι εργοστασιακά πιάτζιο, απλά τα έχω τρυπήσει και τα έχω κάνει 6,8 γραμμάρια. Οπότε 3 ράουλα των 6,8 γραμμαρίων συν 3 ράουλα των 3,5 βγαίνει σχεδόν 30. Σχεδόν 31, πιο κοντά στο 31, αν και το προτιμώ από το 30. Ήθελα λίγο να είναι 30 μισό εκεί. Οπότε θα βάλω αυτό το συνδυασμό στο βαριατόρ και θα δω σε τι στροφές δουλεύει. Οπότε για παράδειγμα, όπως προηγουμένως είχε συνολικά το βαριατόρ 28,9 γραμμάρια και δούλευε στις 11.300 στροφές, θεωρώ ότι βάζοντας πιο βαριά ράουλα στα 30,8 γραμμάρια, ότι θα πέσουν οι στροφές περίπου στις 11.000. Οπότε το μόνο που μένει είναι να το δοκιμάσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Έχω δει κάποιους τρόπους να προσθέτουν καλάι μέσα στο ράουλο, αλλά δεν το προτιμώ γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκολλήσει. Και επίσης υπάρχουν κάποια kit, τα οποία λέγονται tuning kit για τα ράουλα, που έχουν διάφορα μικρά βαράκια
και ρυθμίζεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το φτάνεις εκεί που το θέλεις ακριβώς. Απλά το μόνο αρνητικό είναι ότι κοστίζουν αυτά. Αν και να μου πείτε και αυτά κοστίζουν, αλλά μιας και τα έχω, προτιμώ να κάνω ένα συνδυασμό έτσι και στο τέλος, αν καταλήξω ότι δουλεύει το μηχανάκι σωστά με αυτά τα γραμμάρια, θα παραγγείλω να μου φέρουν καινούρια, να είναι και τα 6 ίδια γραμμάρια. Οπότε τώρα θα τα βάλω στο μηχανάκι και θα δω πώς θα δουλέψει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν κάνετε μίξη των βαρών στα ράουλα, όταν το τοποθετήσετε στο βαριατόρ πρέπει να μπουν ένα λάξ, δηλαδή βάζουμε ένα βαρύ εδώ, δίπλα του πάει ένα ελαφρύ, μετά άλλο ένα βαρύ, μετά άλλο ένα ελαφρύ, μετά άλλο ένα βαρύ και άλλο ένα ελαφρύ. Πρέπει να μπαίνουν έτσι ένα λάξ ώστε να είναι ζυγισμένο όταν γυρίζει το βαριατόρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα για αυτόν τον τρόπο υπολογισμού θα χρειαστείτε μια ζυγαριά ακριβίας γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία ή κάποια καλή ιδέα και θα τα πούμε σε επόμενο εκπαιδευτικό βίντεο.